Καλησπέρα φίλε μου. Άλλο ένα unboxing από κάποια πραγματάκια που ήρθαν από Ιαπωνία σήμερα. Για tie rubber τα περισσότερα και από βάρκα και από ακτή. Θα ξεκινήσουμε με μια ιαπωνική θήκη για τα rubber, η οποία είναι της Taka Sangyo. Πολλοί από σας, κάποιοι μπορεί να τη γνωρίζουν ως Hawks Industrial. Είναι μια θηκούλα για τα rubber. Για να βάζουμε τα tie rubber μας μέσα. Λοιπόν, τίποτα το ιδιαίτερο. Οι θήκες είναι θήκες. Θέμα γούστου βέβαια. Θα προχωρήσω στο Hayabusa Egoist Z. Λοιπόν, το δόλωμα αυτό έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα ως Hayabusa Free Slide 170. Λοιπόν, στην Ιαπωνία η Hayabusa έχει κάνει μια συμφωνία με την Egoist Z, η οποία ασχολείται με χειροποίητα τεχνητά δολώματα. Λοιπόν, ας ανοίξουμε αυτό το tie rubber, να δούμε κάποιες διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με την κυκλοφορία της Hayabusa εδώ στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα αυτά τα Egoist Z κυκλοφορούν, Hayabusa πάντα στη συνεργασία, κυκλοφορούν μόνο στην Ιαπωνία. Λοιπόν, ας τα ανοίξουμε. Λοιπόν, 60 γραμμάρια. Οι χρωματισμοί αυτοί δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Ασημί, μπλε και λίγο πράσινο. Οι διαφορές σε σχέση με αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα, εκτός από τα χρώματα, είναι και ελαφρώς στο σχήμα. Θυμίζει λίγο εξωγήινο. Λοιπόν, στο σχήμα της μολυβοκεφαλής και στις η τρέσα. Η τρέσα και τα αγκιστράκια δεν είναι ίδια με αυτά τα οποία έρχονται, αυτά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, της Hayabusa μόνο. Στην εργασία λοιπόν της Hayabusa με την Egoist Z και μας δίνει αυτά τα συγκεκριμένα στα 60 γραμμάρια, υπάρχουν και σε μεγαλύτερα γραμμάρια, τα πήρα σε 60 γιατί θα δουλευτούν και από ξηρά. Λοιπόν, σαν short rubber. Ας δούμε και τα άλλα. Σε άλλους χρωματισμούς πήρα 2 ολοκληρωμένα και μία κεφαλή. Ας το σκίσουμε αυτό τώρα. Δεν έχει νόημα. Πορτοκαλί, χρυσό με κάποια σημεία πορτοκαλί και η τρέσα φυσικά διαφορετική. Όπως βλέπουμε στην τρέσα πάνω υπάρχει και glitter. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν τα ψάρια
Μόλις το δουν, ελπίζω να το ερωτευτούν. Και ας δούμε και την κεφαλή που ήρθε. Πάλι της Egoist. Λοιπόν. Λοιπόν, κεφαλή είναι ασημή, έχει φλούωρο εδώ πέρα, φωσφορούχο και ροζ, πράσινο μάτι και λίγο πορτοκαλί εδώ, 60 γραμμάρια και αυτό, αυτή η κεφαλή, θα βρούμε κάποιες τρέσες να τη δουλέψουμε. Λοιπόν, τώρα κάποιες άλλες κεφαλές, τα ενόμη της Majorcraft, Fluo Pink, η συγκεκριμένη αυτή εδώ, 45 γραμμάρια. Πολύ καλή δουλειά από την Majorcraft. Εδώ έχουμε δύο χρώματος. Η μία στα 45 γραμμάρια και η άλλη στα 60. Ας δούμε αυτήν που πιάσαμε τώρα, είναι στα 60 γραμμάρια. Η 45 θα χρησιμοποιηθεί και από ακτή. Πολύ πιθανό να τη βρείτε αυτή, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί η Ελλάδα. Έχει φωσφορούχα, φωσφορούχες βούλες, πορτοκαλί, χρυσό και ασημί. 60 γραμμάρια. Δεν έχει νόημα να ανοίξουμε και αυτή. Αυτή είναι στα 45 γραμμάρια, ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Και μία σκέτη πορτοκαλί, 45 γραμμάρια, πάλι από την Majorcraft. Και τη σειρά τα ενόμη. Πορτοκαλί με κόκκινο, όπως βλέπετε εδώ. Ωραία. Εδώ τρέσες της Majorcraft. Αυτή εδώ πέρα είναι glow, φωσφορίζει στο νερό, δύο τρέσες μέσα και αγκιστράκια πάλι για τα ράμπερ της Hayabusa. Επίσης, εδώ έχουμε rod belts για προστασία του καλαμί μας από την bulbs. Αυτές οι δύο θα μπουν στο tie rubber, το καλάμι το οποίο ήρθε πριν κάποιες μέρες. Τα δύο στελέχη να παραμένουν ενωμένα μαζί. Λοιπόν, έχω ανάλογες και για τα άλλα καλάνια της Palms. Και φυσικά εδώ έχουμε Lumica X30, Puni Rubber, 60 γραμμάρια, νέο δόλωμα, μόλις κυκλοφόρησε η Ιαπωνία. Νέο δόλωμα εννοώ νέους χρωματισμούς στο δόλωμα αυτό. Λοιπόν, ας ανοίξουμε να δούμε ποιες είναι οι καινοτομίες που έχει η Lumica σε αυτά τα δολώματα. Πάντα με δυσκολεύουν αυτά τα κουτάκια. Είναι αυτό που λέμε, να πάρεις το σφυρί και να αρχίσεις να τα χτυπάς, μήπως και ανοίξουν. Επιτέλους. Να. Λοιπόν, έχουμε ξαναπαρουσιάσει Puni Rubber. Ε,
Αυτά είναι η νέα σειρά χρωμάτων που έχει βγάλει η Lumika. Κανονικά αυτά κυκλοφορούν τον Ιούλιο στην Ιαπωνία. Παρόλα αυτά, συνηθίζεται οι ιαπωνικές εταιρείες να κυκλοφορούν κάποια δείγματα και όποιος προλάβει στην αγορά μέχρι να κυκλοφορήσει κανονικά το προϊόν. Λοιπόν, ο χρωματισμός αυτός λέγεται Starfly. Λοιπόν, τρία εγκυστράκια κλασικά, το μεσαίο περιστρεφόμενο, φοβερό δόλωμα, free slide, δουλεύεται ακριβώς όπως το free slide. Λοιπόν, 60 γραμμάρια, πολύ καλή ποιότητα και όμορφος χρωματισμός. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς φαίνεται και μέσα στο νερό, πώς το βλέπουν πιθανόν τα ψάρια. Λοιπόν, 60 γραμμάρια το πουνι ράμπερ και αυτά για σήμερα φίλοι μου. Σύντομα θα επανέλθουμε με νέο βίντεο. Θα δούμε και κάποια άλλα τελευταία πραγματάκια που έρχονται και είναι στο δρόμο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.